ένα ακόμη νομοσχέδιο που προκλητικά, όπως και τα προηγούμενα βέβαια, όχι μόνο αγνοεί τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αλλά έρχεται να ανατρέψει εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει ιδιαίτερα στους ξαναγούς. Η φτηνή εργατική δύναμη επεκτείνεται σε όλους. Η εργασία, ιδιαίτερα σε αυτόν τον κλάδο, έχει μετατραπεί σε δουλεία. Το σημερινό νομοσχέδιο είναι ο 10ος νόμος του Υπουργείου Τουρισμού της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Προβλέπει ρυθμίσεις για πολυοδομικά ζητήματα τουριστικών καταλυμάτων, χωροθέτηση τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων, ζητήματα αδειοδότησης ορειβατικών καταφυγίων και περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, ρυθμίσεις για ιατρικό τουρισμό και αιματικούς φυσικούς πόρους, απλοποίηση, όπως λέγεται, της λειτουργίας των κέντρων αναζωογόνησης, διατάξεις για την ενίσχυση του ενοτουρισμού και ηλεκτρικού τουρισμού, ζητήματα τουριστικής εκπαίδευσης, ανατροπές, όπως είπαμε, στο επάγγελμα του ξαναγού, διευθετήσεις στη χρονομοριστική μίσθωση και άλλες διατάξεις για τους δημόσιους φορείς του τουρισμού και για την τουριστική ανάπτυξη. Εξασφάλιση, βέβαια, πάνω απ' όλα αυτές τις ρυθμίσεις των χρηματοδοτικών εργαλείων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Στις κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων προσθέθεται και οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης, τα glamorous camping, όπως αναφέρονται, επιχειρήσεις camping που σήμερα είναι ακόμα προσιτές και απευθύνονται σε λαϊκές οικογένειες για φθηνές διακοπές. Με το επιχείρημα της βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας μετατρέπονται σε πολυτελείας. Είναι εμφανής η προτεραιότητα των ρυθμίσεων στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού. Αυτή είναι η διαχρονική στάση όλων των κυβερνήσεων και όλων των υπουργών τουρισμού. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως και αυτές του παρόντος νομοσχεδίου, ενσωματώνουν προνόμια, κίνητρα και μέτρα που διευθετούν, νομιμοποιούν όλες τις παρανομίες σε βάρος του περιβάλλοντος, σε βάρος της σφαίρουσας ικανότητας ολόκληρων περιοχών, τελικά σε βάρος της ποιότητας ζωής των ίδιων των κατοίκων. Στις προτεραιότητές σας είναι η αντιμετώπιση όλων εκείνων των παραγόντων που δυσκολεύουν τις επενδύσεις. Δηλαδή, κατάργηση κάθε νομοθετικής ρύθμισης που σε προηγούμενες συνθήκες προέβλεπαν κάποια προστασία δασών, ακτών, βουνών, περιοχών Natura και αλλαγή χρήσεων γης για να υπηρετηθούν οι επιχειρηματικές απαιτήσεις. Το παρουσιάζεται βέβαια ως επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Με τα 67 άρθρα του νομοσχεδίου, η μεγάλη πλειοψηφία είναι νομιμοποίηση πολυοδομικών αυθαιρεσιών, έλλειψης αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ιδιαίτερα ειδικών τουριστικών υποδομών και περιοχής και περιοχών ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, παρανομιών όσον αφορά τη χωροθέτηση ξενοδοχειακών λιμένων, με τροποποιήσεις της χωροθέτησης για πολυοδομική τακτοποίηση με έκδοση διαπιστωτικών πράξεων. Όλα αυτά στοχεύουν σε διευθετήσεις με σκοπό την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης, του τουρισμού, της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης συγκεντρώνει τη γη με την αλλαγή χρήσης ακόμα και έφορων γεωργικών περιοχών στο όνομα του αγροτουρισμού και ενοτουρισμού σε όλο και λιγότερα χέρια. Παραχωρεί μαρίνες, λιμάνια και ακτές για επιχειρηματική δράση. Προβλέπεται ο ιατρικός τουρισμός, ο κόσμος περιμένει χρόνια στις λίστες συντροπής για επεμβάσεις και αν βέβαια έχει χρήμα μπορεί να πάει στα απογευματινά δημόσια νοσοκομεία για να πληρώνει αδρά και απ' την άλλη ετοιμάζεται το Μητρό Οδομών Υγείας ιατρικό τουρισμό ενισχύοντας την ιδιωτικοποίηση της υγείας παραπέρα. Προβλέπεται ελευθερία για επενδύσεις παντού, όπως ναυάγια, μνημεία, προστατευόμενα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα και περιοχές που βρίσκονται σε δίκτυο Natura, κατά δυτικά πάρκα, ακόμα και νησιωτικά συμπλέγματα και δέλτα ποταμών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αλλαστικά κόμματα, στηρίζουν τα όποια επενδυτικά σχέδια για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια να εξασφαλιστεί η κερδοφορία τους. Με πλέγμα νόμων οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν το απαραίτητο προστάσιο στους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού, μετατρέποντας παραλίες, βουνά, δάση, ποτάμια, θάλασσες, ιαματικές πηγές, αρχαιολογικούς θησαυρούς σε χρυσοφόρα πεδία δράσης, στερώντας
από τους πολλούς την ελεύθερη πρόσβαση. Εξυπηρετούν απαιτήσεις για μεγαλύτερη αύξηση του συντελεστή δόμησης, τη διάνοιξη δρόμων και κατασκευή άλλων έργων μέσα στο δάσος, την παραχώρηση χρήσης αγιαλών και παραλιών. Για παράδειγμα, με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου, το μικρό τουριστικό κατάλημα το αντιμετωπίζει σαν ένα μικρό σύνθετο τουριστικό κατάλημα. Δηλαδή ότι μπορεί να βάλει και μια εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής που δεν είχε πριν και να πάρει ένα μικρό μπόνους στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό πώλησης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Δίνει την αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 0,02 με την προϋπόθεση να μπει αποκλειστικά μόνο στην ειδική τουριστική υποδομή. Επίσης αυξάνει κατά 30% το ποσοστό των δυνάμενων να πουληθούν ή μακροχρόνια να εκμεσωθούν τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και μάλιστα πριν την κατασκευή τους. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι φωτογραφικές διατάξεις για να διευθετηθούν ζητήματα ώστε να εκμεταλλευτούν, να εκταμιευτούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Η παράταση της περιβαλλοντικής αντιοδότησης, για παράδειγμα, αφορά απορρόφηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης από τουριστική δραστηριότητα που έχει πολυδομικές αυθαιρεσίες και επομένως δεν μπορεί να εξασφαλίσει νομιμότητα λειτουργίας ώστε να διαδοθηθεί περιβαλλοντολογικά, αλλά εν τέλει να απορροφήσει κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης. Αφορά, παραδείγματος χάρη, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής που δεν έχουν εκδώσει απόφαση έγκρισης περιβαλλοντολογικών όρων ή τους έχει ανακληθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας λόγω έλλειψης αυτού του δικαιολογητικού, μπορούν βέβαια αυτό να το πράξουν μέσα στην πενταετία. Εν τω μεταξύ θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά από 5 χρόνια βλέπουμε αν θα εκδοθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, αφού η πρακτική μέχρι σήμερα καταδεικνύει τη σειρά παρατάσεων είτε με υπουργικές αποφάσεις είτε με νομοθετικές διατάξεις ήδη από το 1993 με τον τότε νόμο το 260. Το άρθρο 11 αφορά τους λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων. Οι ρυθμίσεις φωτογραφίζουν όμιλο στην Κρήτη. Οι ξενοδοχειακοί λιμένες ανέρχονται σε 11 συνολικά στην Ελλάδα και αυτοί δεν είχαν άδεια λειτουργίας τα τελευταία χρόνια διότι είχαν κάνει έργα διαφορετικά από εκείνα που προβλέπονταν με το ΦΕΚ της χωροθέτησης. Τώρα, με τις ρυθμίσεις τους παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης της χωροθέτησης για πολυοδομική τακτοποίηση μέσω έκδοσης διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Τουρισμού ώστε να εν τέλει να μπορέσουν να απορροφήσουν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ίδιο ισχύει και για τα εινοποιεία με τη δυνατότητα πλέον είδηση ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Παράδειγμα, η εινοποιεία που δραστηριοποιείται κοντά σε περιοχή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης έτυχε επιδότησης από τον Αυξιακό Νόμο για δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου σε αγροτική έκταση, της οποίας άλλαξε η χρήση γης και δεν μπορεί να το λειτουργήσει αν δεν περάσει η συγκεκριμένη διάταξη. Το ζήτημα της τουριστικής εκπαίδευσης, που επίσης αναφέρεται σαν ολόκληρο κεφάλαιο, φαίνεται ότι η επιλογή σας είναι να υιοθετήσετε τις θέσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που όταν τους μιλάς για εκπαίδευση, σου απαντούν ποια εκπαίδευση. Εμείς θέλουμε ωραίες παρουσίες χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή είναι η άποψη που καταθέτουν και επειδή 40 χρόνια είμαι εργαζόμενος στον τουρισμό, ξέρω πολύ καλά την άποψή τους. Ο ορισμός που δίνεται μέσα στο νομοσχέδιο για τον ξαναγώ διαλύει οποιαδήποτε εργασιακή κατάσταση είχε ο κλάδος μέχρι σήμερα. Είναι σε αντιδραστικότερη κατάσταση, κατεύθυνση, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των τουριστικών γραφείων για φθηνότερες ξεναγικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες από υπαλλήλους που δεν διαθέτουν ξεναγική ιδιότητα. Περιορίζεται την επαγγελματική τους δράση σε μουσεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους και περίκλειστα μνημεία, αφήνοντας τον περιηγητικό τουρισμό επίσης σημαντικό μέρος της δουλειάς τους σε οποιοδήποτε μη ξαναγώ. Δίνεται τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος σε ξαναγούς άλλων χωρών όταν οι ίδιοι με την ιδιότητα του τοπικού ξαναγού ή ξαναγού μνημείων δεν μπορούν να ξαναγήσουν σε όλη την επικράτεια της χώρας τους καθώς οι γνώσεις τους πιστοποιούνται μόνο για τους εν λόγω χώρους. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς με ποια προσόντα δίνονται να ξαναγήσουν στην Ελλάδα, δηλαδή σε ένα άλλο ιστορικό και πολιτισμικό πολιτιστικό πλαίσιο.
Στο ίδιο άρθρο δίνει τη δυνατότητα ξενάγησης σε απόφυτους ταχύδημων σεμιναρίων, όπως αυτά που ορίζονται στο άρθρο 41. Οι σχολές ξεναγών και ο παλιότερος τρόπος εισαγωγής αυτές, με εξετάσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και στην ξένη γλώσσα, εξασφάλιζε την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων, ένα υψηλότερο επίπεδο παροχής γνώσεων και ειδίκευσης. Η κάλυψη των αναγκών με επιπλέον ξαναγούς, αντί να οδηγήσει στην αναβάθμιση των σχολών, στην προκήρυξη περισσότερων θέσεων σπουδαστών, σημειώνουμε ότι οι σχολές της Κρήτης και της Κέρκυρας είναι ανενεργές, προτάσει ταχύδημα σεμινάρια. Με τα ταχύδημα σεμινάρια χάνεται ο δωρεάν δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης των συγκεκριμένων σπουδαστών, απαξιώνεται ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο σπουδών, εφόσον δίνεται να αλλοποιούνται και από κέντρα διαβίου μάθησης, κατερίγοντας έτσι στην υπαρμαντοποίηση και την απόκτηση της άδειας ξαναγού. Η ρυθμίση του νομοσχεδίου δεν είναι προς όφελος των ξαναγών ή των ξαναγούμενων, αλλά των μεγάλων tour operators. Έχετε λάβει υπόμνημα με υπογραφές ξεναγών που τεκμηριώνουν με επιχειρήματα ενάντια στα άθρα που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Η λύση, κυρία Υπουργέ, είναι η απόσυρσή τους και η συζήτηση γύρω από το ζήτημα αυτό των ξεναγών. Το τουριστικό θαύμα λοιπόν δεν είναι για όλους. Οι αφήξεις, οι ταξιδιωτικές πράξεις, τα κέρδη κάνουν όντως νέα ρεκόρ κάθε χρόνο. Η αύξηση είναι συνεχής. Η ίδια πραγματικότητα δείχνει καθαρά το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει στον κλάδο του τουρισμού. Από τη μια τα ρεκόρ των κερδών και από την άλλη οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επιστημό, να δουλεύουν με χειρότερους όρους λόγω όλων των αντεργατικών νόμων που ψηφίσατε όλοι σας και με εισόδημα το 2011. Οι μισθοί πείνας, οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο, οι συμβάσεις λίγων μηνών, λίγων ημερών, ακόμα και από μιας ημέρας, το ορομίσθιο είναι αυτά που κυριαρχούν. Την ίδια κατάσταση ζουν και οι μικρομεσαίοι του κλάδου που οι συνέπειες των μέτρων τους γονάτισαν, ιδιαίτερα το φορολογικό τελευταία. Οι εργασιακές σχέσεις λοιπόν είναι μεσαιωνικές. Δουλειά 7 μέρες τη βδομάδα, χωρίς ρεπό, 10 και 12 ώρες την ημέρα και κάτω από απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης. Στιβαγμένοι ακόμα και 10 άτομα σε ένα δωμάτιο ή ακόμα και σε αποθήκες μέσα σε κοντέινερ χωρίς κλιματισμό, γιατί τους χώρους που προορίζονταν στα ξενοδοχεία να διαμένουν οι εργαζόμενοι τους νοικιάζουν και αυτούς στους τουρίστες την υψηλή περίοδο. Δεν φτάνει αυτή η άθλια συνθήκη που έχουν διαμορφώσει οι εργοδότες, προσφεύγουν και σε προκλητικές απειλές ενάντια στους εργαζόμενους για πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ για όποιον εργαζόμενο τολμήσει να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η κυβέρνηση τα έχει δώσει όλα με τις ρυθμίσεις στους επιχειρηματίες του τουρισμού και με την απαράδεκτη ερμηνευτή εγκύκλιο για τον νόμο Χατζηδάκη του Υπουργείου Εργασίας, η κυβέρνηση βάζει επίσημα σε εφαρμογή την εξαήμερη εργασία και την κατάργηση του 8ωρου με την απλήρωτη εργασία μέχρι και 2 ώρες την ημέρα στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, στις βιομηχανίες, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στις κοινωνίες, εταιρείες φύλαξης, εταιρείες ασφάλισης. Η ψηφιακή κάρτα της κυβέρνησης που κατά τα άλλα ήρθε για να χτυπήσει τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία επιβεβαιώνει τη θέση του ΚΚΕ αλλά και των ταξικών συνδικάτων ότι είναι το καλύτερο εργαλείο για τους εργοδότες ώστε να υφαρπάξουν επιπλέον εργασία και μάλιστα απλήρωτη. Κύριε, αυτή την πολιτική καταδίκασαν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στις πρόσφατες εκλογές. Ωστόσο, ως πολιτικό προσωπικό αυτού του σάπιου εκπαιδευτικού συστήματος, ερμηνεύετε το μήνυμα ανάποδα και μιλάτε για επιτάχυνση των αντιλαϊκών πολιτικών σας, τσακίζοντας τη ζωή του λαού για να υπηρετήσετε τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η δικτατορία του κεφαλαίου, αυτή υπηρετείτε. Χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και σε φετινή σεζόν εργάζονται σε συνθήκες μεγάλης εντατικοποίησης, με εξουθένωση και με πιο βαθιά εκμετάλλευση. Για τις ανάγκες των εργαζομένων, ξύνεται όπως λέτε τον πάτο του βαρελιού. Η κυβέρνηση επιχειρεί να στερήσει και αυτό το κουτσουρεμένο επίδομα ενεργείας, αφήνοντας τους εποχιακά εργαζόμενους χωρίς κανένα εισόδημα μέχρι να ξαναπιάσουν δουλειά την επόμενη τουριστική σεζόν.
έκανε επίχειρη ερώτηση ο κύριος Σιμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κεραμέως, για το ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε, ξέρω εγώ, επίδομα ανεργίας και να συνδέεται με το κατώτερο μισθό. Θα πρέπει αυτό να κοπεί, γιατί είναι αντικίνητρο για να δουλέψει κάποιος. Δηλαδή, έχει τα βάλει μπροστά την κατάργηση του εποχιακού επιδόματος και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό σας έχουν εκπλήξεις. Στον τουρισμό, λοιπόν, όπως στους άλλους τομείς της οικονομίας, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, συγκρούονται δύο πολιτικές, δύο στρατηγικές. Η μία είναι αυτή που στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο και τροφοδοτεί με κάθε τρόπο την όλο και μεγαλύτερη κερδοφορία του, και η άλλη είναι αυτή που υποστηρίζει αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των εργαζομένων, των μικρών και μεσαίων επαγγελματιών, τη φτωχομεσαία αγροτιά, τη νεολαία. Αυτά τα συμφέροντα τη συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία του λαού υπηρετεί η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ και για τον τουρισμό, που εμεί τον προσεγγίζουμε εντελώ διαφορετικά, με διαφορετικό πρίσμα από ότι όλοι οι υπόλοιποι. Με την εναλλακτική μας πρόταση, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν με σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, στην προκειμένη περίπτωση της ανάγκης στην αναψυχή, στις διακοπές, και όχι με σκοπό το κέρδος, στο βωμό του οποίου θυσιάζονται σήμερα όλες μας οι ανάγκες. Μόνο με αυτή η τουριστική και οικονομική δραστηριότητα μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί προς όφελος του λαού και των εργαζομένων του κλάδου. Με όλα αυτά, ψηφίζουμε κατά του σχεδίου νόμου.